Έντονη έξαρση των ιώσεων, κυρίως των ιωγενών, λοιμόξεων και μικροβιακών, παρατηρείται τους τελευταίους δύο μήνες στα σχολεία, κυρίως στις ηλικίες κάτω των 10 ετών. Όπως τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, τα παιδιά νοσούν μέσα σε ένα μήνα ακόμα και δύο φορές. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι έντονη έξαρση άλλων ιωγενών, λοιμόξεων και μικροβιακών στο σχολικό πληθυσμό, όπως και στον παιδικό πληθυσμό γενικά θα έλεγα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία, έτσι, τελευταίους δύο μήνες σε ηλικίες κάτω των 10-15 ετών και κυρίως σε μικρές ηλικίες, κάτω των 6-7 χρονών θα έλεγα, έχουμε έντονη έξαρση των λοιμόξεων, των ιωγενών και των μικροβιακών. Βλέπουμε τα παιδάκια να νοσούν έτσι πολλές φορές, μέσα σε ένα μήνα, δύο και τρεις, τέσσερις φορές, να γίνονται καλά δηλαδή και μετά από καμιά εβδομάδα πάλι να ξανανοσούν, με συμπτώματα κυρίως πυρετός, βήχας, διάρρειες, εμετούς. Υπάρχει πληθώρα ιώσεων αυτή την εποχή. Υπάρχουν δηλαδή που κάνουν γαστεντερίτιδα, υπάρχουν οι κοξάκι που κυκλοφορούν κατά διαστήματα και κυκλοφορεί, υπάρχουν οι που προσβάλλουν το αναπνευστικό έντονο, όπως ο συγκητιακός ιός, διάφοροι ρινοϊοί. Σταδιακά εμφανίζονται και κρούσματα της γρίπης. Σιγά σιγά σταδιακά θα έρθει και ο ιός της γρίπης. Ήδη έχουμε δηλαδή κάποια κρούσματα. Θεωρώ ότι μετά τις γιορτές θα έχουμε μια έντονη έξαρση της γρίπης πανελλαδικά και στην περιφερειακή Ένωση Τεσσερών. Άρα βλέπουμε ότι μπαίνοντας στο χειμώνα και λόγω του ότι τα προηγούμενα 2-3 χρόνια με τα μέτρα που παίρναμε όλοι, μάσκες και καραντίνες, είναι επόμενο ότι πολλοί πληθυσμός και τα παιδιά δεν είχαν νοσήσει ιδιαίτερα, δεν είχαν δηλαδή νοσήσει από κάποιους ιούς, από κάποια μικρόβια, και είναι επόμενο τώρα να έχουμε έτσι μια έξαρση των λοιμόξεων. Κυρίως τα παιδιά θα έλεγα, αλλά μέσα των παιδιών νοσούν και οι ενήλικες πολλές φορές. Ο νομίατρος συνιστά μεταξύ άλλων υπομονή και προσοχή για την αντιμετώπιση των ιώσεων. Θέλει υπομονή, θέλει προσοχή, θέλει τα παιδιά και γενικά οι μεγάλοι να πίνουμε άφθονα υγρά, καλή ξεκούραση, μια υγιεινό τρόπο ζωής, υγιεινή διατροφή, και από εκεί πέρα όταν βλέπουμε κάποια συμπτώματα αναλόγως που μας προβληματίζουν, να κινούμαστε έτσι πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό, να μην αφήνουμε να εξελιχθούν η εικόνα του νοσήσαντο, να μην εξελιχθεί έτσι που να ίσως δεν προλάβουν κάτι στην νόσο αυτή. Θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον γιατρό τους, να μπαίνει κατάλληλη αγωγή νωρίς όσο γίνεται, να είναι πάντα σε επαφή για να μην εξελιχθεί όλη η κατάσταση έτσι και χειροτερέψει. Οι ιώσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στις Σέρρες είναι η της γαστριτιδας και η του αναπνευστικού. Δείχνει ότι κυρίως επικρατούν αυτή τη στιγμή οι ιοί της γαστριτιδας, υπήρχαν κάποιοι ιοί που προκαλούσαν γαστριτιδες, και υπάρχουν οι ιοί του αναπνευστικού έντονοι, κυρίως μπορεί ίσως ο RSV δείχνει να είναι έτσι πολύ επιμένων αυτή την εποχή, γιατί βλέπουμε έντονες βροχιολίτιδες και λοιμόξεις του αναπνευστικού, και διάφοροι άλλοι ιοί του αναπνευστικού, του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού, που φαίνεται ότι κυριαρχούν. Επιμένει δηλαδή ο ιός αυτό, βλέπει ότι κατά κύματα νοσεί μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, και βλέπουμε ότι πολλές φορές τα παιδάκια τα μικρά έχουμε έντονα συμπτώματα με έντονο βήχα, πυρετό που επιμένει αρκετές μέρες. Ο πυρετός μπορεί να επιμένει από 3 μέχρι 6 μέρες και ο βήχας να επιμένει αρκετές μέρες, ως και δεκαήμερο, και να μην υποχωρεί εύκολα. Αυτά κυρίως τα προκαλούν αυτοί οι ιοί, κυρίως ο RSV, οι διάφοροι ιοί του αναπνευστικού, οι οποίοι είναι έντονοι και δεν υποχωρούν εύκολα. Χρειάζονται ιδιαίτερες προσπάθειες. Τέλος, αναφέρθηκε στον ιό κοξάκι, ο οποίος προσβάλλει κυρίως παιδιά. Κοιτάξτε, ο ιός κοξάκι συνήθως δεν δημιουργεί βαριά περιστατικά. Σπάνια είναι να δημιουργήσει βαριά περιστατικά. Ο ιός κοξάκι δεν καλύπτει από το εμβόλιο. Άρα, όλοι νοσούν, όλα τα παιδιά. Κυρίως είναι ένας ιός ο οποίος προσβάλλει παιδικές ηλικίες κάτω των 5 χρονών. Τα πιο πολλά παιδιά νοσούν ήπια. Όλοι μας έχουμε νοσήσει και εμείς έχουμε νοσήσει. Σπάνια κάποιος ενήλικας να μην έχει νοσήσει στην παιδική ηλικία. Κυρίως τα συμπτώματα είναι ο πυρετός, είναι οι διάρρειες, είναι τα εξανθήματα που βγαίνουν στη στοματική κοιλότητα, στα χέρια, στα πόδια, στα γεννητικά όργανα, τα οποία αυτά ο πυρετός μπορεί να διαρκέσει λίγες μέρες, μια-δύο-τρεις μέρες, και τα εξανθήματα αυτά μπορούν να διαρκέσουν γύρω στις 7-8 μέρες. Ο ιός κοξάκι, η μετάδοσή του γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, στα γονίδια ή από τα χέρια, από τα μολυσματικά αντικείμενα, γιατί ο ιός αποβάλλεται και από τα κόπρανα. Και κυρίως μεταδίδεται τις πρώτες 7 μέρες. Δηλαδή, ένα παιδάκι που θα νοσήσει ή ένας ενήλικας, που είναι πιο σπάνιο να νοσήσει ενήλικας, μεταδίδεται για 7 μέρες. Κάποιος, έχω πει ότι εμβόλιο δεν υπάρχει, αλλά δεν καλύπτει εμβολιαστικά ο ιός κοξάκι. Κάποιος που θα νοσήσει όμως από το συγκεκριμένο ιό, προσφέρει ως ισόβια νοσία, οπότε δεν ξανανοσεί από τον ίδιο ιό, από το στέλεχος. Αυτό είναι το καλό. Είναι ένας ιός ο οποίος εμφανίζεται κυρίως άνοιξη και φθινόπωρο. Και εμφανίζεται με εξάρσεις, δηλαδή όταν νοσεί κάποιο παιδάκι, νοσούν πολλά παιδιά μαζί. Το καταλαβαίνετε σε ένα παιδικό σταθμό, σε ένα σχολείο. Όταν νοσεί κάποιο παιδάκι, τα υπόλοιπα δεν έχουν ανοσία. Οπότε είναι εύκολο να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα παιδιά γρήγορα, άμεσα, μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε, ήδη έχει μεταδοθεί, και νοσούν κατά κύματα πολλά παιδιά.